Έχω τη Σοφία Νεοχωρίτου και αμέσως θα ξεκινήσω μαζί της, γιατί δεν θέλω φυσικά να περιμένει, αλλά και δεν θέλω να φάω και χρόνο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, μου επιτρέπεις τον ενικό. Εννοείται. Ωραία. Φυσικά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σοφία, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με σένα αυτή την κουβέντα μας, γιατί και εγώ έχω δει πάρα πολλά πράγματα που κάνεις, αλλά και μου έχουν πει πόσα ακόμα περισσότερα κάνεις, που ακόμα δεν τα έχω δει εγώ προσωπικά. Έχουμε ωραίο κόσμο στην Καβάλα που ακολουθεί τις ιδέες τις δικές μας και ναι, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και νομίζω ότι όσο περισσότερο ανταποκρίνεται ο κόσμος, τόσο πιο ωραία θα περνάμε και τόσο πιο καλές ιδέες θα έχουμε κι εμείς. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Και ξαφνικά βγάζεις μια ανακοίνωση, πάρτε το καρεκλάκι σας τώρα πριν λίγες εβδομάδες και ελάτε στην πλατεία. Είχε πολύ ανταπόκριση, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, και μου λένε, και εμάς μας άρεσε πολύ. Ναι, μου λένε θα πας να καλύψεις αυτή την εκδήλωση, πάρτε το καρεκλάκι σας. Και λέω, τι πάρτε το καρεκλάκι σας και πόσοι θα είναι. Και έρχομαι σε αυτή την πλατεία εκεί επάνω στα ποταμούδια και βλέπω κόσμο με κέφι, με όντω τα καρεκλάκια τους, τις παρτιτούρες σου, τους μουσικούς σου βέβαια, τους σπουδαίους μουσικούς που έχεις μαζί σου. Βοηθάνε τα παιδιά, δεν έχω παράπονο. Ήταν το μουσικό σχήμα, το Τρίχο, με το οποίο συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά. Το πολύ όμορφο ήταν ότι πήγαμε σε διάφορες γειτονιές και στον Αγιάννη και στον Άγιο Λουκά. Στον Άγιο Λουκά, μπράβο. Το τελευταίο θα είναι στο Βύρωνα, δεν το έχουμε κάνει ακόμα, θα είναι το τελευταίο. Α, πολύ εκεί κοντά που είναι και ο σύλλογος. Mm-hmm. Το πολύ, πολύ όμορφο είναι ότι βλέπουμε τον κόσμο που έρχεται με τα παιδάκια τους. Είχε μια πολύ φαβερή εικόνα εκεί την ώρα που τραγουδούσε, ας πούμε, και ήταν σκοτεινά και ο κόσμος και από τα μπαλκόνια έτσι συμμετείχε και όλα. Βλέπω δύο καρεκλίτσες, αυτές τις κλασικές τις άσπρες, ο μπαμπάς και η μαμά πάνω στο κεφάλι και ένα μικρούτσικο, ένα μικρό καρεκλάκι να το κουβαλάει και να έρχονται. Και αυτό ήταν περίπου στα μισά της βραδιάς εκείνης, γιατί φώναζα ανατακτά χρονικά διαστήματα από το μικρόφωνο, πάρτε το καρεκλάκι σας και ελάτε. Ο κόσμος μας άκουγε, αλλά δεν ήξερε που βρισκόμαστε. Ναι, γιατί δεν μας έβλεπαν όλοι. Ναι. Και έλεγα, είμαστε στο τάδε πάρκο, πάρτε το καρεκλάκι σας. Και στην πορεία άρχισε να έρχεται και άλλο κόσμος και ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο φυσικά. Και γιαγιάδες με παιδάκια, παππούδες. Ναι, ναι. Ήταν και η γειτονιά που ήρθαν πάρα πολλοί παππούδες. Ναι. Και μάλιστα οι άνθρωποι παππούδες. Τώρα εντάξει. Παππούδες ενώ που έχουν εγγονάκια. Εγγονάκια, ναι. Αυτό άσχετα με την ηλικία. Αυτό μου είπαν ότι, ξέρετε κάτι, την καλύτερη συναυλία να είχατε κάτω στην Καβάλα δεν θα κατεβαίναμε. Ναι. Και εύκολα αυτοί οι άνθρωποι δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους, είναι η αλήθεια. Ναι. Για μένα ήταν πάρα πολύ έτσι, ουσιαστικό και μας τιμήσανε όλα τα μέλη της χοροδίας οι άνθρωποι αυτοί που βγήκαν από το σπίτι τους εκείνο το απόγευμα, που ήρθαν με το καρεκλάκι τους από το σπίτι, που συμμετείχαν, τους μοιράσαμε τα τραγούδια όσα μπορούσαμε τέλος πάντων. Είχα βγάλει πάνω από 1000 φωτοτυπίες. Και ο κόσμος είχε την δυνατότητα να τραγουδήσει μαζί μας. Τραγούδια της παρέας, όχι μόνο παραδοσιακά. Απλά πράγματα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα σε σημείο να κάνουμε ρεπορτάζ. Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Εγώ με αυτά μεγάλωσα. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα με αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, τα κάνουμε ρεπορτάζ γιατί κάποια στιγμή χάθηκε όλο αυτό στη διαδρομή. Λες εσύ μεγάλωσες με αυτά. Και εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Αλλά κάποια στιγμή στην πορεία κάπου χάθηκε αυτή η μαγεία της γειτονιάς. Η μαγεία του να γινόμαστε μια παρέα από το πουθενά. Γνωστοί, άγνωστοι. Ναι, και ήταν και πολύ όμορφα και στον Άγιο Λουκά που πήγαμε. Ναι. Συγκεντρωθήκαμε έξω από το πράβλιο του Ιερού Ναού. Και ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τραγουδήσαμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Και νομίζω ότι ο κόσμος το χάρηκε πάρα πολύ. Ναι. Και το κάναμε και στον Αγιάννη, σε ένα παρκάκι που ούτε καν το ήξερα. Ναι. Πίσω από τον Θηλαίον, πάνω μάλλον από τον Θηλαίον, το παλιό το Θηλαίον, σχολείο, πάνω το σχολείο. Που μαζεύτηκε ο κόσμος, ήταν κάτι πολύ όμορφο. Ο κόσμος μας έδωσε ρεύμα για το πιάνο και για κανένα δύο ηχεία που βάλαμε για να ακουγόμαστε. Δηλαδή υπήρχε μια καλή συμμετοχή και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι θα το συνεχίσουμε. Θα το συνεχίσουμε και το χειμώνα υπό άλλες μορφές, ας πούμε, υπό άλλη μορφή, αλλά θα το συνεχίσουμε. Κοίταξε, εγώ αυτό το ακούω πάρα πολύ ωραίο, ρομαντικό. Όμως πίσω από όλο αυτό το αποτέλεσμα κρύβεσαι εσύ, που κάτι μαγικό κάνει στον κόσμο και σε ακολουθεί. Γιατί δεν ξεχνάμε και αυτό που διοργάνωσες εσύ στην ουσία, με τα κεράκια, με τη Μικρασιατική τώρα, τις Μέρες Μνήμης. Αυτό το κάναμε, ναι, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, αυτό το κάναμε
Οι χοροδίες το ξεκινήσαμε όλες. Ο Ρωμανός Ομιλωδός το ξεκίνησε, ναι. Το κάναμε το 2019 mm-hmm. και το ξανακάναμε, γιατί ο ρόλος μας δεν είναι μόνο να τραγουδάμε σε γλέντια πανηγύρια. Σωστά. Γι' αυτό. Και πρέπει αυτό που διδάσκω εγώ mm-hmm. και για τα μικρασιάτικα τα τραγούδια να έχει και μια ανταπόκριση για να αντιλαμβάνονται. Και χάρηκα πάρα πολύ που ο κόσμος ήρθε, έφεραν τα παιδάκια τους. Είχε πάρα πολλά παιδάκια φέτος. Ήταν πολύ που το κάναμε. Χωρίς να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη διαφήμιση. Δηλαδή, βοηθήσατε πάρα πολύ όλοι οι δημοσιογράφοι και το Σέντερ ιδιαίτερα. Και όλοι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι της Καβάλας δεν έστειλε προσκλήσεις πουθενά, γιατί το θεωρώ δεδομένο ότι όλοι μας, όταν ακούμε για τέτοιες εκδηλώσεις, ναι, ναι. πρέπει να κατεβαίνουμε. Ναι, είμαστε εκεί. Έτσι, στείλαμε ένα δελτίο τύπου στον Δήμο της Καβάλας και ο Δήμος έκανε κοινοποίηση, φαντάζομαι εκεί που πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Ενημερώθηκε τροχέα, ενημερώθηκε και η Μητρόπολη και έτσι το ξεκινήσαμε. Δηλαδή, ναι. σε μνημόσυνα, σε τέτοιες μορφές εκδηλώσεις, θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνονται προσκλήσεις. Ναι, ξέρεις τώρα, εγώ δεν μπορώ τώρα να μην σχολιάσω το ότι μια τέτοια πολύ ωραία πρωτοβουλία δεν την είχε ο Δήμος αυτός καθ' αυτός, αλλά την είχαν ιδιώτες. Εγώ, θα το αφήσω στην Μαρία, άκρη να αυτό. Να σου πω, Μαρία, εγώ δεν κολλάω σε αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε ο Δήμος, εμείς είμαστε η Εκκλησία. Το λέω πάντα αυτό το πράγμα. Ναι. Εμείς είμαστε και πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς ναι. αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το ξέρεις ότι για να γίνουν εκδηλώσεις, τα μέλη του συλλόγου και οι χοροδίες όλες συνεισφέρουν. Mm-hmm. Δεν μπορώ εγώ συνέχεια. Mm-hmm. Πώς θα καλέσω κάποιους μουσικούς που είναι επαγγελματίες να βοηθήσουν. Ναι. Μπορεί να μην συνεισφέρουν πολλά χρήματα, αλλά τα μοιραζόμαστε. Μόνοι μας κάνουμε γλέντια και πανηγύρια Σωστά. και εκδηλώσεις και συναυλίες. Δεν πηγαίνω να παρακαλέσω και δεν. Όχι ότι είμαι υπεράνω. Όχι. Αλλά. Ξέρω, βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα παντού και δεν μπορώ. Κουράστηκα δηλαδή να περιμένω, και σαν επαγγελματίας μουσικός το λέω, κουράστηκα να περιμένω να πληρώνουμε από εκδηλώσεις. Ναι, κατάλαβα τι δηλαδή, ναι. Κατάλαβα. Δηλαδή μου ήρθε να πληρώσω εφορία ναι, ναι. χωρίς να έχω πληρωθεί τα χρήματα για το οποίο φορολογήθηκα. Ναι, ξέρω, αυτό το πρόβλημα ξέρω. Υπάρχει σε όλους τους μουσικούς και φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο υπάρχει σε όλους τους επαγγελματίες. Αυτό το πράγμα με κούρασε. Και λέω σε όλους τους φίλους μου καταρχήν mm-hmm. και σε όλους τους μελωδούς και τους. Ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική. Θέλετε να κάνουμε εκδηλώσεις μόνοι μας. Mm. Μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη. Αφού περνάμε καλά. Αντί να πάμε σε μια ταβέρνα, που θα πάμε και σε μια ταβέρνα. Θα πάμε και εκεί. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, πού το κακό. Ναι. Κουράστηκα να παρακαλώ. Δεν παρακαλώ. Φτάνει. Ναι, ναι, ναι. Καλά τα λες. Πολύ καλά. Δηλαδή, έχω ιδέες. Θέλω να κάνω εκδηλώσεις. Προσπαθώ να κάνω εκδηλώσεις. Έχω κόσμο που ακολουθεί. Ναι, έχει πολύ κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια εξαιρετική εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Την οποία τη διοργάνωσε η ιδιώτης. Mm-hmm. Και πήρε την ιδέα μια φίλη μου από κάτι που συμμετείχα πριν από χρόνια και πέρυσι, που έγινε αναπαράσταση της καταστροφής της Μύρνης, γίνεται κάτι εντυπωσιακό ναι. και με πολύ έτσι συγκίνηση το κάνουν οι άνθρωποι στη Νέα Κρίνη, στην ναι. Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, και έχω συμμετάσχει πολλές φορές. Και κάτι αντίστοιχο τώρα κάναμε για τους πρόσφυγες που ήρθαν, τους πρώτους πρόσφυγες από την Ένω στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Ήταν πραγματικά υπερθέαμα. Εμείς που το ζήσαμε, ήταν πραγματικά υπερθέαμα. Mm-hmm. Και είχε τόσα πολλά παιδιά. Ήταν πάνω από 300 άτομα που συμμετείχαν. Mm-hmm. Είχε πάνω από 10 σχολεία που συμμετείχαν. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι μαθητές, λοιπόν, βίωσαν και έζησαν συγκινητικές στιγμές. Mm-hmm. Δεν πειράζει που το κάνουν οι ιδιώτες. Ευτυχώς που υπάρχουν οι ιδιώτες και το κάνουν. Και ευτυχώς mm-hmm. που υπάρχουν και πάρα πολλοί εθελοντές Ακριβώς. σε όλες αυτές τις. Εξάλλου, πάντα, αν γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, πάντα η ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν αυτή που έσωζε τις καταστάσεις. Να. Έτσι, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, αφού το κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο, ωστόσο όμως, δεν βασίζεσαι μόνο σε αυτά. Κάνεις σαφώς εκδηλώσεις, μοιράζεις όλο σου αυτό το ταπεραμέντο, θα το πω, όλη σου αυτή την αγάπη για τη μουσική και για τη διάδοση της μουσικής. Κάνεις και δικά σου πράγματα, γιατί το χειμώνα σε έχω δει ούκο λίγες φορές σε Μέρινα ή σε με την ομάδα σου. Σολιστικά, ναι, τραγουδάμε ναι. τους μουσικούς, ναι. Ναι. Έχω διάφορα σχήματα που συνεργάζομαι. Mm-hmm. Υπάρχει το κομμάτι το παραδοσιακό με πολλούς μουσικούς της παραδοσιακής μουσικής Βεβαίως. Που κάνουμε εκδηλώσεις, συναυλίες, συμμετέχουμε σε γλέντια, σε πανηγύρια. Και υπάρχει και αυτό το πιο μικρό σχήμα, το τρίχο, το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ γλυκό και ωραίο πάντρεμα μεταξύ δύο οργάνων, του πιάνου, mm-hmm. Με το κανονάκι. Ναι, που τα είδαμε τα παιδιά στο πολύ... καρδιάκι. Ναι, ο ήχος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος mm-hmm. και ειδικά τώρα φάνηκε πολύ ωραία σε αυτό που
έπαιξαν τα παιδιά στην Αλεξανδρούπολη. Mm. Το κανονάκι είναι ένα υπέροχο όργανο που μπορεί να παίξει τα πάντα, το πιάνω επίσης. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους μουσικούς και έναν ακόμη φίλο μας που συμμετείχε, τον Μάριο τον Αναστασιάδη, στο βιολί, που ήρθε έτσι να βοηθήσει τη χοροδία. Το ηχόχρωμα είναι πάρα πολύ ωραίο, σε ταξιδεύει. Και το κανονάκι το αγαπώ πάρα πολύ, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο. Εσύ τι αγαπάς πιο πολύ, την παραδοσιακή μουσική ή έτσι τα πιο έντεχνα, τα πιο... Γιατί βλέπω ότι μιλάς, το κανονάκι είναι ένα όργανο πιο παραδοσιακό. Δεν είναι. Ναι. Ναι, δεν αποτελεί βασικό όργανο σε μεγάλες μπάντες, ας πούμε. Έτσι, εκτός αν είναι οι πιο παραδοσιακές. Και τις καλές τις εποχές που είχαμε μεγάλες ορχήστρες, δηλαδή που είχαμε, ας πούμε, τραγουδούσα και είχα από πίσω 12-14 μουσικούς, μεγάλες ορχήστρες, το κανονάκι είχε έναν πολύ πρωταρχικό ρόλο. Δεν ήταν μόνο τα σολιστικά, το βιολί και το κλαρίνο που κάποτε είχαμε. Σωστά. Σιγά σιγά με τα οικονομικά προβλήματα οι μπάντες, οι μουσικές περιορίστηκαν αρκετά και δυστυχώς από τα πρώτα όργανα που βγήκε ως σε εισαγωγικά ένα όργανο που περισσεύει ήταν το κανονάκι. Ναι. Μετά βγήκε το βιολί, δηλαδή δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε οικονομικά. Ναι, ναι. Όλοι θέλαν κάτι το πιο οικονομικό, οπότε επιλέγαμε... Μα τι συζητάμε τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι οι τραγουδιστές βγαίνουν μόνοι τους playback, απλά με ένα CD, καράοκε τύπο. Για μένα αυτό είναι λυπηρό, όχι για τους τραγουδιστές, είναι λυπηρό που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι, βέβαια. Έτσι. Είναι λυπηρό γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω σε γάμο, δεν μπορώ να πάω να διασκεδάσω κάπου με την Τζέι. Και οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, σαφώς, αλλά δεν μπορώ, δηλαδή έχω συνηθίσει. Είναι αλλιώς ο φυσικός ο ήχος. Βέβαια. Είναι αλλιώς το να ζητήσεις με ευγένεια. Βέβαια. Παίξτε μου, σας παρακαλώ, αυτό το σκοπό. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικό. Βέβαια. Έτσι. Τώρα εντάξει, τα νέα, τα παιδιά έχουν μάθει διαφορετικά. Οι εποχές αλλάζουν. Είναι η αλήθεια. Είναι και τα οικονομικά του σήμερα και ο τρόπος που εκμεταλλεύονται την οικονομία, τις δυσκολίες της οικονομίας οι καταστηματάρχες. Γιατί φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον κατήφορο που έχουν πάρει τα ζωντανά προγράμματα. Καταρχήν δεν υπάρχουν χώροι στην Καβάλα. Πρόσφατα τραγουδούσα σε ένα μαγαζί εδώ μέσα στην πόλη και έλεγα μακάρι να βρεθεί ένας επαγγελματίας στην Καβάλα να μπορέσει να κάνει μια μουσική σκηνή. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν χώροι να πάμε να παίξουμε, να πάμε να τραγουδήσουμε και να κάνουμε άλλης μορφής ρεπερτόριο. Mm-hmm. Δηλαδή να θέλω να πιει το ποτό του, να ακούσει, να συμμετάσχει, αλλά να έχει τη δυνατότητα να ακούσει και άλλα τραγούδια. Όχι απαραίτητα να χορέψει. Ναι. Έτσι. Αυτό που λέμε παλιά μουσική σκηνή, θυμά, δεν ξέρω αν είσαι μικρή και δεν ξέρω αν το πολλέ. Το παλιό δύο υπήρχαν. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλέ. Στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ λίγε οι μουσικέ σκηνέ που υπάρχουν και αυτό λίγο έτσι πιο πολύ προστά. Εδώ τα ρεπετάδικα καταργήθηκαν. Δεν κλείσανε τα μαγαζιά αυτά. Ναι, Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι. Ακούω από του μουσικού τίποτα. Και αναγκάζονται, ευτυχώ για εμά, αλλά έχουμε άλλε μορφέ προβλήματα, μαγαζιά που είναι στην ουσία μαγαζιά του καφέ. Ναι. Να κάνουν live, ναι. Και εμείς να δουλεύουμε σε αυτά τα μαγαζιά χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Δηλαδή, οι κατάλληλες συνθήκες ποιες είναι καταρχήν. Οι κατάλληλες συνθήκες είναι καταρχήν ο ήχος, ο σωστός ήχος. Να ακούσει ο άλλος όμορφα και καλά. Ναι. Και κάτι που θα πρέπει να λυθεί στην Ελλάδα, και από ό,τι μαθαίνω τώρα, θα έχουμε του χρόνου πολύ, πολύ σοβαρά προβλήματα. Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά ίσως. Αυτό που γίνεται με τα πανηγύρια και τα γλέντια, με το θέμα της αστυνομίας. Ναι, από εδώ και πέρα θα έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα οι σύλλογοι οι πολιτιστικοί. Δεν θα μπορούν να στηρίξουν και να κάνουν τα γλέντια που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Γιατί από εκεί ζουν στην ουσία οι σύλλογοι. Βέβαια, έτσι, βέβαια. Δεν, ναι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι βέβαια. Όμως κάθε τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα. Ναι. Και είμαστε πάρα πολύ μουσικοί. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που βγαίνουν. Και καλώς βγαίνουν από τα μουσικά σχολεία, συνεχίζουν στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πολλές σχολές, εκτός από τις ιδιωτικές, εκτός από τα οδεία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, ο μουσικός θέλει να παίξει, δεν είναι μόνο τα χρήματα. Βέβαια θέλει να παίξει. Δηλαδή θέλουμε να παίζουμε. Είναι το μεράκι του αυτό. Εγώ το ξεκίνησα αυτό, λέω παιδιά, στο τρίχο. Αντί να κάνουμε τις πρόβες μας, που μαζευόμαστε για να κάνουμε τις πρόβες μας, θέλετε να μαζευόμαστε με τις χοροδίες σε γειτονιές. Ναι. Έτσι. Και τόσο πολύ χάρηκα που υπήρξε αυτή η ανταπόκριση, γιατί και για μένα είναι σαν να γίνεται μια πρόβα. Mm-hmm. Αποκτώ εμπειρία με τον κόσμο. Ο κόσμος έρχεται σε πολύ άμεση επαφή. Είναι δίπλα σου, κάθεται δίπλα σου, μιλάει. Φεύγω από το μικρόφωνο, δίνω το χαρτί. Λέω: δεν έχετε χαρτί. Ορίστε, πάρτε να έχετε κι εσείς τα λόγια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτή η αμεσότητα. Ναι, βέβαια.
Και δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο το σημαντικό που κάνουμε, έτσι. Mm-hmm. Και πάρα πολύ, ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα μέλη των χοροδιών. Ξεκίνησε από το Ρωμανό, το Μελωδό, που έχουμε έτσι και μια μεγαλύτερη εμπειρία τόσα χρόνια να με ακολουθούν. Αλλά και όλες οι υπόλοιπες χοροδίες που έχω, όλα τα μέλη των χοροδιών, απέκτησαν αυτή την τρέλα. Mm. Καταρχήν δεν τρεπόμαστε. Δεν τρεπόμαστε να τραγουδήσουμε στις γειτονιές. Mm-hmm. Δεν τρεπόμαστε να καθίσουμε δίπλα στον γείτονα. Εδώ άκουγα μια συζήτηση, mm-hmm. όταν μαζεύαμε τα καλώδια. Λέει ο ένας τον άλλον, ρε φιλαράκι, εδώ μένεις εσύ. Α, τι ωραίο. Ναι. Τι ωραίο. Πόσο σε χάρηκα, γιατί είχε δυνατή φωνή η βρωτόφωνη, ναι, 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 ναι. και τραγουδούσε πιο έντονο ο ένας, ναι, ναι. ο κύριος. Λέει, εδώ μένω. Μα τι ωραία φωνή έχει, παίξει, ρε φίλε. Μπράβο. Και ο ένας έμενε στη μία, στο δόνε το τετράγωνο και άλλος έμενε στο άλλο το τετράγωνο. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο έτσι μεταξύ τους γνωρίστηκαν και κάνανε. Είναι και αυτά. Δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που ο ένας έρχεται κοντά με τον άλλον. Βέβαια. Η γειτονιά είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ωστόσο, εσύ τώρα πόσες χοροδίες έχεις? Μέχρι τώρα είναι 10. 10 χοροδίες. Wow. 10 χοροδίες, ναι. Καταπληκτικό. Τα βγάζεις πέρα. Προσπαθώ. Που τώρα με ποια χοροδία πας στην Κωνσταντινούπολη? Γιατί μου έκανες πρόσκληση. Πρόσεξε, μην έρθω. Λοιπόν, θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θέλω να ξεχωρίζω χοροδίες, mm-hmm. για το λόγο το ότι θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε κοινό σκοπό. Βέβαια. Και προσφέρουν όλοι πρώτο, στο κοινό σκοπό. Έτσι ακριβώς. Και το πρώτο πράγμα, βέβαια. Που κάνουμε και λέμε είναι να περνάει καλά η ψυχούλα μας. Mm-hmm. Να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Ακριβώς. Το έχω πει πολλές φορές ότι η μουσική είναι ψυχοθεραπεία. Είναι, βεβαίως και είναι. Έτσι, λοιπόν. Είναι ψυχοθεραπεία. Και όλες οι χοροδίες που έχω δεν είναι το ίδιο. Όμως συμμετέχουν όλοι. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες χοροδίες στα χωριά, που είναι λίγο πιο απομακρυσμένα τα χωριά σε σχέση με την πόλη. Ναι, έχεις δίκιο. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά πράγματα. Σωστά. Αλλά έρχονται με πολύ μεράκι, με πολύ τρέλα. Έχω μια φοβερή χοροδία εδώ και κάποια χρόνια στη Μεσορόπη και στον Πλατανότοπο. Α, εκεί πέρα. Λοιπόν, πολύ ναι, και με τα ουζάκια μας και με τα λικεράκια μας και με τις βολτούλες μας. Ξεκίνησα τώρα κάτω στις πηγές. Ωραιότατες κυρίες έρχονται που είναι λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, αλλά είναι πιο ζωντανές από εμάς. Βεβαίως και είναι. Ζωή να έχουν. Περνάω πάρα πολύ καλά. Τώρα ξεκινήσαμε. Ωραίες φωνές. Ναι. Λοιπόν, η κάθε χοροδία έχει τα δικά της. Έχουμε το Δύο Νεάπολης που ξεκίνησα πέρυσι. Τι να πω για αυτά τα κορίτσια, και φέτος θα έχουμε και άντρες στο Δύο Νεάπολης. Καταπληκτικά. Λοιπόν, περνάμε τόσο όμορφα. Δηλαδή, περιμένω να έρθει αυτή η Τρίτη, περιμένω να έρθει για να πάω στο Δύο, περιμένω να έρθει η Δευτέρα που θα πάω στην Νέα Καρβάλη. Άλλα κορίτσια και αυτά φοβερά. Καρβαλιώτισες, με τις πιτούλες, τα μαδοπιτάκια τους. Είμαι λίγο με το φαγητό, έτσι, το έχω λίγο παραπάνω. Α, μήπως λοιπόν, κάθε πότε είσαι στη Νέα Καρβάλη? Στη Νέα Καρβάλη, ήμασταν Δευτέρα, θα πάμε Τετάρτη. Τι ώρα, για να ξέρω, προλαβαίνω να έρθουμε. Προλαβαίνεις. Προλαβαίνω με τις 6. Η καλύτερη καντάδα που κάναμε στην περιοχή εδώ ήταν πριν από κάποια χρόνια στη Νέα Καρβάλη, η οποία διήρκησε πόσες ώρες? 4,5. Σοβαρά. Δεν θα το ξεχάσω στη ζωή. Ήμασταν πάνω από 100 άτομα. Τραγουδούσατε 4,5 ώρες. Ναι, αλλά γιατί? Γιατί οι κορεβαλιώτες είχαν βγάλει έξω από τα μαγαζιά τους όλοι να μας κεράσουν. Αχ, με υπέροχα τραπέζια και τραπεζομάντιλα, κοφτά, τις πρίκας τους. Καλά, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Τι και επειδή μου λέγανε, μου έλεγε η Εφη Κροτσιώτη, η κομμάτια μου, λέει η Σοφία, μας περιμένουν και εκεί. Λέω, Εφη, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, είχα και το παιδί μου μικρό, δεν αντέχαμε. Είχα πολλά παιδάκια μαζί μου. Ναι. Όχι, δεν γίνεται, λέμε, πάμε. Οι άνθρωποι κάνανε ετοιμασίες. Μαδοπιτάκια. Έλα, θα πάμε. Θα πάμε. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δηλαδή, την Καρβάλη την έχουμε λίγο, δεν ξέρω γιατί. Στην καρδιά μας, λίγο περισσότερο. Πρέπει να την έχουμε, αλλά την έχουμε λίγο παρεξηγημένη την Νέα Καρβάλη. Την έχουμε καλύτερα παρεξηγημένη. Τον κόσμο της Καρβάλης. Ενώ έχει πολύ γλυκούς ανθρώπους, ωραιότατους ανθρώπους. Ναι. Περνάμε πάρα πολύ. Μερακλείδες. Μερακλείδες. Ναι. Κάναμε ένα γλέντι σε ένα γάμο προγλέντι. Όπως αυτά που γινόντουσαν παλιά. Τόσος πολλοί κόσμος καλεσμένοι, τόσο ωραία περάσαμε. Νομίζω ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη να ξαναγυρίσουμε. Ναι. Και όλες αυτές οι χοροδίες από κοινού, λέμε, θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Θα δώσουμε μια συναυλία στο Ζωγράφιο Λύκειο στις 12 Οκτώβρη. Ναι. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και τώρα σιγά σιγά ετοιμάζουμε το ταξίδι μας. Υπέροχα. Υπέροχα. Πότε είναι αυτό? 11, 12, 13 και 14. Έχουμε δηλαδή, θέση, κάποιοι θέλουν να έρθουν. Ορίστε, να υπάρχει θέση. Κράτα μία και για μένα, μήπως μπορέσω και εδώ, να ξέρεις. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, είμαι σίγουρη. Θα περάσουμε ωραία, γιατί θα έχουμε μαζί μας και τους μουσικούς μας, τους οποίους τους υποστηρίζουν το ίδιο το γκρουπ.
Έτσι. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί θα μπορούμε να έχουμε παντού τους μουσικούς. Βέβαια, συνεργάζομαι με Τούρκους μουσικούς. Ναι. Θα συγκεντρωθούμε, θα μαζευτούμε τι όλοι μαζί. Τι σχέση έχεις με την Κωνσταντινούπολη? Την αγαπώ πολύ. Κάτι μου λέγανε ότι έπρεπε να είναι στην Κωνσταντινούπολη, λέει, και θα είχε μια καριέρα. Λέω, παιδιά, γιατί με την Κωνσταντινούπολη, θα στα πει, θα στα πει. Τι έχεις να μου πεις? Τώρα είμαι 51, από τα 21 μου περίπου. Ναι. Ξεκίνησα να πηγαίνω στην πόλη. Mm. Και ένα φεγγάρι, όταν ζούσα στη Θεσσαλονίκη, πήγαινα κάθε 15 μέρες. Την πόλη την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους μουσικούς. Είχα για πολλά χρόνια μια δασκάλα, τουρκάλα τραγουδίστρια, τη Μελιχάτη Γκιουλσές. Πήγαινα και μου έκανε τραγούδι. Έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές στην πόλη και ζω πολύ όμορφες στιγμές στην πόλη. Mm-hmm. Ο αδελφός μου είναι άρχον πρωτοψάλτης τα τελευταία χρόνια στο Πατριαρχείο. Οπότε. Ωραία. Είσαστε μουσική οικογένεια, δηλαδή. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Ο πατέρας μου ήταν δεζή, ήταν ιερέας στον Άγιο Νικόλαο και πολύ καλός γνώστης της βυζαντινής μουσικής. Της βυζαντινής, βέβαια. Και βέβαια. Από εκεί έτσι όλη η οικογένεια, όλα τα αδέρφια μου, δηλαδή. Και έτσι κάπως πήρες εσύ το μικρόβιο της παραδοσιακής μουσικής. Κάπως έτσι. Ναι, εγώ βέβαια κρυφά τραγουδούσα. Δεν τολμούσα να πω στον παπά μου όταν ξεκίνησα Θεσσαλονίκη να τραγουδάω. Ξεκίνησα μια συναυλία, αισθάνθηκα και λίγο τυχερή. Ναι. Δεν είχα δουλέψει ποτέ νύχτα. Εγώ νύχτα γενικώς δεν έχω δουλέψει πολύ. Ωραία. Λοιπόν, και ξεκίνησα με πολύ καλές προδιαγραφές. Mm-hmm. Έλα όμως που δεν είχα την εμπειρία της τραγουδίστρας, ήμουν μια παγκοκολώνα και μου λένε πρέπει κάτι να. Να ανοίξεις, πάντων, έτσι, ναι. Να. Και τότε δούλευα και σαν δημοσιογράφο στο ράδιο Θεσσαλονίκη και τέλος πάντων είχα τα δημοσιογραφικά μου. Mm-hmm. Και μου λένε πρέπει να δουλέψεις. Και πήγα στο, με ζήτησαν να πάω στο Γλεντί Κουλέ. Ναι. Ήταν ένα μαγαζί ρεμπετάδικο, πολύ μεγάλο. Πολύ παλιά τον όπου αυτό. Τραγουδούσε η Μαριό. Ναι, αχ, η Μαριό, ναι. Λοιπόν, εκεί απέκτησα εμπειρία του πώς πρέπει να τραγουδά. Εκεί τραγουδούσα όρθια. Και σιγά σιγά έτσι απέκτησα εμπειρία. Ήταν πολύ ωραίες οι στιγμές και ήταν πολύ όμορφη η Θεσσαλονίκη τότε. Για όσους έχουν ζήσει τις φοιτητικές της έτσι. Περιπέτειες, τα φοιτητικά τα χρόνια. Εκείνη, ναι, ναι. Εγώ έζησα βέβαια την νύχτα που ήταν πενθήμερη. Ο Σωτήρης ο Μπέης, που είναι ο μουσικός μου πιανίστας, έζησε τις καλές εποχές που δεν είχαν ρεπό. Παρακαλούσαν να τους δώσουν ένα ρεπό το μήνα, από ό,τι θυμάμαι που με έλεγε. Ήταν οι εποχές, τώρα βέβαια αλλάξαν πάρα πολύ τα πράγματα. Τώρα τραγουδάνε δύο και καλά. Δύο. Και καλά είναι. Ναι, ναι. Ακόμα βλέπεις και οι μεγάλες οι πίστες, δύο φορές την εβδομάδα είναι. Ναι. Εκεί που ήταν, θυμάμαι, στην Αθήνα, την προηγούμενη δεκαετία, ήταν 7 στα 7. Μέχρι και Μεγάλη Δευτέρα τραγούδαγε ο Ρέμος στο μαγαζί. Τα πρόλαβες εσύ αυτά? Βεβαίως. Μαρία, μπράβο. Πολύ μικρή σε έκουγε το πρόλαβες. Βεβαίως τα πρόλαβα. Είμαι από μικρή στο κουρνάκι. Με την καλή την έννοια. Εντάξει, ναι, εντάξει, έχουν αλλάξει πολλοί εποχές. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που δίνουν, τουλάχιστον για την Καβάλα να μιλήσω, αλλά και για τις υπόλοιπες πόλεις που συνεργαζόμαστε έτσι με διάφορα μαγαζιά, που οι άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι έχουν μεγάλο κυνηγητό, βέβαια φταίνε, γιατί δεν οργανώνονται σωστά. Ναι, λείπει αυτό. Λείπει, ναι. Αλλά κάνουν μεγάλον αγώνα για να κρατήσουν, να μπορούν να κάνουν αυτά τα live, τα περίφημα live που λέμε. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Όμως πρέπει λίγο να βοηθήσουμε την κατάσταση και εμείς από την πλευρά μας ως μουσική και οι ηχολήπτες και ο κόσμος που έρχεται. Δεν έχουμε μουσική παιδεία. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά πρέπει να το μάθουμε. Ναι. Αργήσαμε κιόλας, όχι σιγά σιγά, αλλά τέλος πάντων και σε αυτό το πράγμα σήμερα βοηθάει πολύ η παιδεία που δίνεται στα παιδιά μας, στα μουσικά σχολεία και σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία που υπάρχουν μουσικοί. Ναι. Εκτός από το μουσικό σχολείο που θεωρώ ότι είναι ένα κόσμημα στην Καβάλα. Βεβαίως. Και συνεργάζομαι αρκετά χρόνια με το μουσικό Στάθοντες και Ψάλλοντες, υπάρχουν εξαιρετικοί μουσικοί οι οποίοι κάνουν δουλειά σε σχολεία γενικής παιδείας, έχουν χοροδίες. Ο Γιώργος Σεμερτζίδης, πολλοί, να μην αδικήσω κανέναν, και πολλές γυναίκες μουσικοί που κάνουν χοροδίες με τα παιδιά, που δίνουν ερεθίσματα στα παιδιά και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Τώρα, εσύ πέρα από της χοροδίας, τι άλλο θα κάνεις το χειμώνα, έχεις χρόνο να κάνεις τίποτα άλλο, δικό σου προσωπικό? Ενώ θα παίξεις σε κάποια μουσική σκηνή, έχεις κάποια πλάνα ή θα μας τα ανακοινώνεις εν καιρό? Κοίταξε, ναι, ποτέ μου δεν. Εκτός από τον Γλεντί Κουλέ που ήμουν μια σεζόν και
έτσι να πω ότι είμαι σε ένα μαγαζί. Ναι, συνέχεια. Πριν από κάποια χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, που και εκεί είναι μια πόλη που την αγαπώ πολύ και με αγαπάει ο κόσμος. Δούλευα σε μια μουσική σκηνή πάρα πολύ ωραία, όταν ζούσα Θεσσαλονίκη ακόμη. Πριν από λίγα χρόνια ξεκινήσαμε στο Γυαλό και παίζαμε. Δεν θέλω να κλείνω σεζόν. Σεζόν. Ναι, όχι, γιατί μετά χάνεις από άλλα πράγματα. Συμφωνώ. Και είναι και δύσκολο να είσαι σε σεζόν. Δηλαδή, σε περιορίζεις το πρόγραμμα. Ναι, ναι. Είναι λίγο... Είμαστε μικρές κοινωνίες, είμαστε μικρές πόλεις. Κάνεις και τόσα πράγματα τώρα, τι να λέμε. Και αυτό, αλλά και δεν μπορώ να λέω συνέχεια τέτοια τραγούδια. Δηλαδή, ο κόσμος είναι ίδιος. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα μαγαζιά είναι ίδιοι και ίδιοι. Σίγουρα. Άντε να αλλάξει λίγο. Πρέπει να αλλάξει και τώρα αυτό το πράγμα κάνουμε στην ουσία. Δηλαδή, μέσα στην πόλη της Καβάλας, με το τρίχο που παίζουμε, το κοινό είναι πάνω κάτω το 80% το ίδιο. Ναι, και κάθε φορά αλλάζουμε, προσπαθούμε να αλλάζουμε πρόγραμμα. Το να αλλάξει όμως πρόγραμμα δεν είναι εύκολο για ένα μουσικό. Όχι, βέβαια. Κάθε τρεις και λίγο. Βέβαια. Δηλαδή θέλει δουλειά και όλο αυτό το πράγμα. Οπότε προτιμούμε έτσι να κάνουμε κάποια live, να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες εμφανίσεις. Θεσσαλονίκη, θα πάμε τώρα στην πόλη. Στον Παλαμά Καρδίτσας μας καλέσανε. Ναι, ναι. Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις εκεί, στην Κωνσταντινούπολη. Σιγά σιγά διοργανώνονται διάφορα πράγματα. Ωραία, τότε εμείς περιμένουμε να μας τα ανακοινώνεις και να ερχόμαστε. Αυτό. Έτσι θα. Αυτή τη συμφωνία θα κάνουμε για σήμερα. Συμφωνείς? Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήσουν εδώ σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ, Μαρία. Ξέρω ότι δεν είπαμε ούτε το 1/4 από αυτά που έχουμε να πούμε. Κορίτσι μου, κοίταξε να σε πω κάτι. Και σου μιλάω με πολύ οικειότητα, γιατί είσαι ένα πολύ όμορφο γλυκό πρόσωπο μέσα στην Καβάλα. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Και επίσης, να πω ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, να κάνεις ζωντανή εκπομπή. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Εγώ πέρασα από τη δημοσιογραφία, το κατανοώ απόλυτα. Λοιπόν, θα πρέπει και ο κόσμος να το ξέρει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να κάνεις ζωντανή εκπομπή. Ναι. Δύσκολο πράγμα. Είναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι ο κόσμος πρέπει να βάλει τη μουσική, όπως έχουν πολύ τον αθλητισμό, ακριβώς, μέσα στο σπίτι μας. Mm. Πρέπει να μπει η μουσική. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με την τεχνολογία, όλοι μας. Ναι. Η δικιά μου γενιά δεν την προλαβαίνει την τεχνολογία. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει στην εξέλιξή της. Βέβαια. Τα παιδιά μας, όλοι κατηγορούμε τα παιδιά μας, ότι είναι όλη τη μέρα με το κινητό. Και όλη την ώρα με το κινητό. Και εμείς είμαστε. Ναι. Έτσι, και εμείς είμαστε πολλές ώρες. Πρέπει όμως να υπάρχει και λίγο η μουσική. Δηλαδή, δεν ακούμε ραδιόφωνο. Στην τηλεόραση, ελάχιστες, πολύ λίγες είναι οι μουσικές εκπομπές. Πρέπει λίγο να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, το να ακούσουν την ώρα που πηγαίνουμε κάπου, μέσα στο αυτοκίνητο, να ακούσουμε μουσική. Ναι. Είναι έστω και αυτό κάτι. Όταν μαθαίνουμε ότι γίνεται κάτι με τη μουσική, και αυτό. Εγώ θα πω φέτος ότι θα ήθελα πάρα πολύ, όπως κάθε χρόνο ο κόσμος στηρίζει το Άδοντες και Ψάλλοντες, ναι, εν την καρδία, που έγινε μεγάλος θεσμός πλέον, και έρχονται όλα τα μουσικά σχολεία από όλη την Ελλάδα, ναι, να το στηρίξουν και να αγκαλιάσουν αυτά τα γιαβράκια που λέω, που έρχονται τα μικρούσικα τα παιδιά, που είναι πάρα πολλά παιδιά, που έρχονται με θυσίες των γονιών, ναι, γιατί έρχονται, ναι, με δικά, ναι, τους έξοδα. Ναι, ναι. Δεν είναι πληρωμένο τίποτα. Τίποτα. Ίσως κάποια, δεν ξέρω, ένα ποσοστό που δίνει ο Δήμος στα ξενοδοχεία, δεν ξέρω, να μην τους αδικήσω κιόλας. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ, τα περισσότερα χρήματα είναι των παιδιών. Mm-hmm. Και μπράβο στους επαγγελματίες που κάνουν προσφορές. Ακόμα και στα σάντουιτς και σε όλα αυτά. Να τα λέμε τα καλά πράγματα. Να τα λέμε. Λέμε ότι έχουμε μια δύσκολη πόλη. Η Καβαλιώτης είναι δύσκολη, είναι μίζερη. Ακούω παππού συνέχεια. Α, παπά, εσείς είστε αυτό, εσείς είστε εκείνο. Όμως άρχισε και αλλάζει αυτό το πράγμα. Από εμάς εξαρτάται. Να σου πω, ακόμα εγώ δεν το έχω βιώσει αυτό. Παρόλο που το έχω ακούσει, τη θεωρώ μια πολύ ζεστή πόλη την Καβάλα. Και τους κατοίκους της εννοώ. Ναι. Τουλάχιστον προς το παρόν είμαι 1,5 χρόνο. Έχουμε μέλλον. Όλα καλά. Μάλιστα. Υπέροχα. Ναι, να στηρίξουμε τη μουσική, γιατί η μουσική, πώς να το πω, εξημερώνει τα πάθη. Δεν εξημερώνει. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές μουσικές. Υπάρχουν πάρα πολλά οδεία. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι που το στηρίζουν. Να βοηθήσουμε τα παιδιά μας από μικρά. Όλα γίνονται από μικρά. Mm-hmm. Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, ξεκινάμε ακριβώς τώρα στο Δίο Νεάπολης ένα μικρό τμήμα, mm-hmm, με παιδάκια ηλικίας του δημοτικού. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της χρονιάς αυτό που θα δουν οι γονείς από τα παιδάκια τους θα είναι τόσο ωραίο το αποτέλεσμα, ναι, που θα συγκινηθούν. Εγώ συγκινούμαι. Ναι, βέβαια. Μα πώς να μην συγκινήσει, βέβαια. Αυτό είναι, βέβαια, ακριβώς. Βέβαια. Περνάω έξω το μουσικό σχολείο και ακούω στα διαλύματα τα παιδιά να παίζουν μουσική. Ναι. Πάρα πολύ όμορφο πράγμα αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Το παιδάκι το άλλο, Δευτέρα, Τρίτη, πίνει το καφεδάκι του, mm, στο μουσικό και αρχίζει και τραγουδάει. Ναι.
Είναι όμορφες εικόνες, είναι ωραία πράγματα και χαίρομαι που η Καβάλα αρχίζει και αποκτά αυτή τη μουσική παιδεία, να το πω. Τις προάλλες πήγα σε μια συναυλία, δεν θα πω σε ποια πόλη. Μου κακοφάνηκε, ήμουν θεατής και μου κακοφάνηκε πάρα πολύ 5 λεπτά πριν τελειώσει το πρόγραμμα που αρχίζουν όλοι να φεύγουν. Σας παρακαλώ, περιμένετε πάντα να τελειώσει. Είναι πάρα πολύ άσχημο για τον καλλιτέχνη. Είναι ό,τι και να είναι. Πρέπει να αποκτήσουμε λίγο μουσική παιδεία. Και χαίρομαι που σε εμάς εδώ δεν το έχω δει. Ή έτυχε να μην το δω, δεν ξέρω, μπορεί και να συμβαίνει, σε όλες τις πόλεις συμβαίνει. Αλλά... Κοίταξε, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων το καλοκαίρι δυστυχώς το είδα και σε συναυλίες και σε παραστάσεις. Να φεύγουν λίγο πριν τελειώσει, προφανώς για να αποφύγουν την κίνηση στο τέλος, ας πούμε, ξέρεις, όλα τα αυτοκίνητα να φύγουν μαζί. Αλλά όμως ας τελειώσει, καλά το λες. Ας τελειώσει λίγο η παράσταση. Είναι μουσική παιδεία. Ναι, είναι γενικώς παιδεία. Γιατί γίνεται και στο θέατρο πάρα πολύ αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο. Και εγώ ως ηθοποιός, όποτε είναι έτσι τα πράγματα δύσκολα σε σχέση με το πάρκινγκ, με την κίνηση στους δρόμους κτλ., βλέπω κόσμο να φεύγει πριν τελειώσει η παράσταση. Μείνετε μέχρι το χειροκρότημα και φύγετε μετά. 5 λεπτά καθυστέρηση είναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου που με κάλεσες εδώ πέρα. Δική μου τιμή που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Και στο Επανειδήν θα πούμε, γιατί θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, στην πόλη. Στην πόλη θέλει. Στην πόλη θέλω κι εγώ. Λοιπόν.